Λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα υποδεχτούμε αμέσως τώρα τον Νίκο Βασιλάκο. Ο Νίκος Βασιλάκος είναι πραγματογνώμονας, τεχνικός σύμβουλος ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τον τρόπο που χειρίζεστε όλο το θέμα, γιατί είστε πολύ διακριτικοί όλοι σας και πολύ προσεκτικοί. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα που έχουμε πάνω από 8 συσκευές στα εργαστήρια τα εγκληματολογικά και προσπαθούμε να αναλύσουμε και να δούμε τι λένε αυτές τις συσκευές, να αντιληφθούμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε και να λάβουμε υπόψη μας ότι το πιο σημαντικό, για να σας δώσω και την είδηση, είναι να συνεργαστούν οι εμπλεκόμενοι. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το 100% της συνεργασίας που θα θέλαμε, γι' αυτό πρέπει να δοθούν, να επιβεβαιωθούν και να δοκιμαστούν όλοι οι κωδικοί. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε στο ότι η Ρούλα Πισπίρκου δεν δίνει τους κωδικούς της για την πρόσβαση στο mail. Είναι ένα τελευταίο στοιχείο, αν αναφέρεστε σε αυτό. Εσείς το λέτε και νομίζω ότι το ρεπορτάζ σας είναι σωστό. Ναι, ξέρω ότι αρνείται να τους προσκομίσει. Τώρα εσείς εδώ όμως, από τη στιγμή που εκείνη δεν θέλει να συνεργαστεί σε αυτό το κομμάτι, δίνοντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, εσείς μπορείτε να τους βρείτε, υπάρχει τρόπο. Εννοείται και έχω ενημερώσει ήδη και τις διοκτικές αρχές και τις δικαστικές αρχές ότι δεν είναι κανένα πρόβλημα το ότι δεν δίνει κωδικούς, γιατί μπορούμε να αποκτήσουμε απευθείας πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των κατηγορουμένων από τους λογαριασμούς email που συνδέονται με τις συσκευές. Άρα, δηλαδή, για να το πω απλά, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι τίποτα δεν μένει μυστικό. Και εδώ θέλω να με βοηθήσετε λιγάκι να πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις αναζητήσεις. Γιατί μέχρι και χθες που ακούστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ότι πιθανότατα να έχει ψαχτεί και άμεσα η λέξη κεταμίνη, κάτι που δεν υπήρχε σαν στοιχείο όλο αυτό το διάστημα. Γιατί καταλαβαίνετε, θα έχετε ενημερωθεί ότι υπήρχαν κάποιες διαφημίσεις που σχετίζονται με την κεταμίνη, αλλά δεν υπήρχε ευθεία και άμεσα αναζήτηση. Θέλω λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση η κεταμίνη, ας πούμε, να έχει αναζητηθεί ανώνυμα, με ανώνυμη αναζήτηση? Και αν έχει γίνει αυτό, η ανώνυμη αναζήτηση σημαίνει ότι μπορεί να είναι και μυστική ή να παραμείνει μυστική? Τελείως μυστική δεν μπορεί να είναι. Τελείως μυστικό δεν είναι τίποτα. Διότι υπάρχουν δύο στοιχεία σε κάθε αναζήτηση. Πρώτον, το ιστορικό του υπολογιστή. Δεύτερον, τα cookies που ονομάζουμε. Τα cookies, για να σας το πω απλά και ιστορικά, βγαίνουν από το μικρό αποδειξάκι που μας δίνει το καθαριστήριο όταν αφήνουμε ρούχα στην Αμερική. Αυτά στην Αμερική ονομάζονται cookies. Πας και αφήνεις τα ρούχα σου και σου δίνουν μια μικρή απόδειξη. Αυτά λοιπόν είναι η απόδειξη ότι πέρασες από συγκεκριμένα σημεία στο ίντερνετ και ότι έψαξες συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Mm-hmm. Αυτά σχετίζονται και συγχρονίζουν για λόγους ασφαλείας, για λόγους διαλεύκανσης εγκληματικών πράξεων, για λόγους προσωπικών δεδομένων με το email του. Που σημαίνει ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σβήσεις, αν θες να εξαφανίσεις τα ίχνη, να σβήσεις το ιστορικό αναζήτησης, να σβήσεις και τα cookies και ιδανικά να κάνεις και format στον υπολογιστή. Αυτό μπορεί να το είναι κάνει πολύ δύσκολο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι δύσκολο να γίνει αυτό από κάποιον μη τεχνικό, όπως καταλαβαίνετε, ειδικά στο επίπεδο tablet. Ειδικά στο επίπεδο λοιπόν που έχουμε τέτοιες συσκευές, δεν πάμε να σβήσουμε τα πάντα, γιατί έχουμε προβλήματα στη χρήση των συσκευών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τόσο πολλές συσκευές και τόσους λογαριασμούς mail που εμπλέκονται, και μάλιστα η τελευταία πληροφορία είναι ότι υπάρχει κοινός λογαριασμός mail των δύο εμπλεκομένων, mm-hmm, που καταλαβαίνετε ότι ένας από τους δύο μπορεί να δώσει κωδικό και να αποκτήσουμε πρόσβαση, εκεί αλλάζουν τελείως τα δεδομένα όπως τα ξέρουμε. Γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε ακριβώς τι αναζητήθηκε και πώς. Κύριε Βασιλάκο, αυτό που μας λέτε, ότι αν κάποιος έχει διαγράψει και το ιστορικό αναζήτησης και τα λοιπά, υπάρχει τρόπος να ανακτηθεί, ναι, ακόμα και αν έχει διαγραφεί, ακόμη και αν, ας πούμε, στο λεγόμενο cloud έχει διαγράψει, ακόμα και εκεί όπου μας λέγονται. Ναι, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει Εγώ τρόπος. Αυτό που ζήτησα να κάνουν οι ιδιοκτικές αρχές και οι δικαστικές αρχές είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να ζητήσουμε συνδρομή ξένων υπηρεσιών για να έχουμε και φασματογράφο και να γίνει ανάλυση και του όλων των δωματίων από όπου πέρασαν και τα θύματα και οι ενδεχομένως κατηγορούμενοι θύτες. Και το δεύτερο, να γίνει επικοινωνία με την Google ή τους άλλους φορείς που έχουν τα email και να μας δώσουν πρόσβαση σε ό,τι σχετίζεται με τα δεδομένα διακίνησης
και τοποθεσίας που υπάρχουν μέσα στο σύστημα για αυτά τα email. Ωραία. Από αυτά γίνεται όλο αυτό που λέτε και μας στέλνουν τα στοιχεία. Ναι. Τι μπορούμε να δούμε από αυτό? Βλέπουμε τα πάντα, δηλαδή τη διαδρομή της κεταμίνης, παράδειγμα, αν ισχύει, ναι, ή τα πάντα μπορούμε να τα δούμε μέσα από εκεί? Μπορούμε να δούμε τα πάντα. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι διαλέφκανα την υπόθεση Χούπη ανθρωποκτονίας του 2010 χωρίς smartphone από ένα SMS που εστάλει από μία κεραία στη Ριτσόνα. Επειδή μπορέσαμε και εντοπίσαμε πού ήταν το θύμα τη στιγμή της δολοφονίας. Και δείτε ότι αυτό το κάναμε το 2010 ως το 2022, που έχουμε τόσα εργαλεία στη διάθεσή μας, που βλέπουμε όλη την πορεία του χρήστη, που βλέπουμε από πού μετακινήθηκαν οι συσκευές, που βλέπουμε πώς μπήκαν, πώς βγήκαν, τι τόπους επισκέφτηκαν και τι έψαξαν. Δηλαδή, αυτό που λείπει ουσιαστικά δεν είναι στα ψηφιακά ίχνη, είναι η ομολογία των ανθρώπων που ενεπλάκησαν τις δολοφονίες. Άρα εσείς είστε αισιόδοξος, σχεδόν σίγουρο σας ακούω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλετε άκρη και ότι τίποτα ουσιαστικά δεν είναι κρυφό όταν θελήσει κάποιος να το ψάξει μέχρι τέλους. Μπορεί να βρούμε άκρη ακόμα και αν δεν έχουμε πρόσβαση στις συσκευές, εγώ σας λέω, τόσο πολύ. Δηλαδή ακόμα και αν μου πείτε ότι αυτή η συσκευή καταστράφηκε, πάλι μπορεί να καταστράφει και η συσκευή. Μπορούμε να βρούμε άκρη και μόνο από τους λογαριασμούς email που συνδέονταν στη συσκευή, και θα σας πω ότι χαρακτηριστικά την ώρα της κηδείας χτύπησε το τάμπλετ. Πώς χτύπησε το τάμπλετ εκείνη τη στιγμή? Αν έχει γίνει χρήση, υποθετικά μιλάμε τώρα, αν έχει γίνει χρήση βαθαίως διαδικτύου, αν έχει γίνει χρήση, αυτό μπορείτε να το εξακριβώσετε? Πολύ πιο εύκολα από το κανονικό ίντερνετ, θα σας πω, γιατί ειδικά στο dark ίντερνετ ή dark web όλα καταγράφονται και εκεί ουσιαστικά είναι όλη η οργάνωση των μυστικών υπηρεσιών και των υπολείπων που κάνουν παρακολουθήσεις. Το dark web δεν είναι μυστικό. Δεν είναι ούτε απόρριτο, ούτε άβυσο σκοτεινή. Όλα είναι βατά, από παντού μπορούμε να περάσουμε, και να ξέρετε ότι παραδοσιακά, σαν σύγχρονοι Sherlock Holmes, ψάχνουμε όλα τα στοιχεία, και πολλές φορές τα στοιχεία είναι τα στοιχεία που πάει το απλό μυαλό. Δηλαδή, πού είχα την τελευταία σύνδεση, σε ποια κεραία συνδέθηκα, πού ήμουνα την ώρα που έψαξα. Και όλα τα σχετικά. Αυτό πραγματικά, εάν όντως συμβαίνει, σημαίνει πάρα πολλά για όλους μας. Το καταλαβαίνετε ότι δεν μένει τίποτα κρυφό. Τίποτα κρυφό. Και αυτό βέβαια δίνει και άλλη, πώς θα σας το πω, αίσθηση όσον αφορά και στην εξέλιξη της υπόθεσης, έτσι. Γιατί, βέβαια, και όχι μόνο αυτών, όλων των υποθέσεων. Όλων των υποθέσεων, και το πιο σημαντικό είναι να συνδράμουν όλοι οι εμπλεκόμενοι την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Από ό,τι κατάλαβα όμως. Από ό,τι κατάλαβα όμως, και να μην συνεργαστούν, θα τις βρείτε τις πληροφορίες. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από τη συνομιλία μας όλο αυτό το διάστημα. Έτσι γίνεται. Έτσι, δηλαδή και προσέξτε. Και να μην συνεργαστούν. Άρα, γιατί το λέτε το ότι πρέπει να συνεργαστούν? Θα έχουμε καθυστέρηση. Κοιτάξτε, θα έχουμε καθυστέρηση. Εάν κάποιο, ξεκινάω με το τεκμήριο αθωότητας, για να είναι πραγματικά αθώος, θα δώσει όλα τα στοιχεία. Σωστό. Δεν ξεκινάμε έτσι ότι είναι πραγματικά αθώοι, ότι δεν έκαναν τίποτα, ότι δεν φταίνε για τίποτα. Εμείς ξεκινάμε έτσι, δεν φταίνε. Δώστε μας λοιπόν τα στοιχεία να αποδείξουμε την αθωότητά σας. Κάθε κίνηση. Και εκεί πρέπει να μιλήσουν και εμπλεκόμενοι δικηγόροι. Mm-hmm. Κάθε κίνηση που υποκρύπτει τη στοιχεία, γιατί σκεφτείτε ότι πια έχουμε έλεγχο 2 βημάτων για κάθε λογαριασμό, που σημαίνει ότι δεν φτάνει να μας δώσει το λογαριασμό, πρέπει να το επιβεβαιώσει και από φορητή συσκευή. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχω και τον κωδικό της φορητής συσκευής. Κύριε Βασιλάκο, να ρωτήσω κάτι για να καταλάβουμε. Ήρθαν στην συγκεκριμένη γυναίκα κάποιες διαφημίσεις από την Google που έλεγαν ότι έχει να κάνει με την κεταμίνη. Για να έρθουν αυτές οι διαφημίσεις, πρέπει να έχει γίνει αναζήτηση με τον όρο κεταμίνη, ή μπορεί να έρθουν ανεξάρτητα? Μπορεί να μίλησε κοντά στη συσκευή και να είπε τη λέξη κεταμίνη. Εσύ θα κάθετε σε μια Θα πρέπει να έχει αναφερθεί η λέξη κεταμίνη για να σου έρθουν διαφημίσεις για κεταμίνη. Ή να έχει αναζητηθεί. Ή να έχει μιλήσει γι' αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν εγώ μιλάω για μετακόμιση, κάντε τη δοκιμή. Μιλήστε για μετακόμιση. Αυτό που κυκλοφορεί σαν μύθος, αλλά τελικά ισχύει. Και αμέσως θα βγει η διαφήμιση της συσκευής σας. Γιατί έχουμε δώσει όλη την κατάθεση στο Facebook, στο Instagram και στο Google να κρατάει θετικά δεδομένα. Το οποίο βέβαια δεν είναι κλειδωμένο, με την έννοια ότι μπορείς να το, πώς το λένε, να το ρυθμίσεις, να μην λειτουργεί, αν θες. Αλλά συνήθως το περνάμε μέσα έτσι. Ναι, γιατί όλοι στηρίζονται ότι μένει μόνο μια λέξη και δεν μπορώ να βγάλω νόημα. Δηλαδή, το ότι είπε κάποιος κεταμίνη σημαίνει κάτι? Ενδεχομένως και όχι. Είναι μόνο μια λέξη.
Μάλιστα. Αλλά είναι χαρακτηριστική για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε τη συνολική εικόνα πάνω στην έρευνα. Ήσασταν εξαιρετικά διαφωτιστικός, κύριε Βασιλάκο. Πραγματικά πολύ προδομητική η κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Γεια σας. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία που ακούσαμε,